Κύριε Γκιώκα. Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Νικόλτσου. Σήμερα έχουμε την τυπική έναρξη του πολέμου με την προφανώς απαράδεκτη και καταδικαστέα ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ωστόσο, θα πρέπει να δούμε και τη μεγάλη εικόνα και τη βαθύτερη αιτία αυτών των σοβαρών γεγονότων, γιατί η αλήθεια είναι ότι τέτοιου είδους συγκρούσεις δεν μπορούν να ερμηνευθούν μόνο με τα προσχήματα που χρησιμοποιεί κάθε πλευρά. Σαφώς. Να ερμηνευθούν δηλαδή με αυτόν τον πόλεμο προπαγάνδας που είπατε κι εσείς πάρα πολύ σωστά. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία τα όσα προηγήθηκαν αυτών των εξελίξεων. Το γεγονός δηλαδή ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό συσσωρεύεται έφλεκτο υλικό σε αυτή την περιοχή και όχι μόνο, ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό οξύνεται ένας ανταγωνισμός στον οποίο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρωσία, η Κίνα κατ' επέκταση. Ένας ανταγωνισμός που από ό,τι φαίνεται πλέον δεν μπορεί να επιληθεί με προσωρινούς συμβιβασμούς και συμφωνίες. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Να θυμίσουμε ότι είναι οι σχεδιασμοί του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών για τη διεύρυνση με χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, πρώην σοσιαλιστικών χωρών, για την εγκατάσταση συστημάτων οπλικών σε χώρες πέριξ της Ρωσίας, ήταν το πραξικόπημα που οργάνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ το 2014 στην Ουκρανία με τη στήριξη μιας αντιδραστικής κυβέρνησης και με την αξιοποίηση ακόμη και φασιστικών οργανώσεων. Και από την άλλη μεριά υπάρχει η σχεδιασμή της Ρωσίας για τα δικά της συμφέροντα με την προσάρτηση της Κρυμαίας και πρόσφατα με την αναγνώριση της ανεξαρτησίας, της λεγόμενης ανεξαρτησίας των λαϊκών δημοκρατιών του Ντονμπάς. Το επίκεντρο αυτού του ανταγωνισμού, αυτό που πρέπει να κρατήσουν και να κρατήσει και ο λαός μας, είναι οι σφαίρες επιρροής, είναι οι ενεργειακοί δρόμοι, είναι οι δρόμοι μεταφοράς, τους οποίους τελικά τους πληρώνουν οι λαοί και με το αίμα και την καταστροφή που βλέπουμε, αλλά και με την ενεργειακή φτώχεια που οξύνεται και από ό,τι φαίνεται θα οξυνθεί ακόμη περισσότερο μετά και από αυτές τις εξελίξεις. Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές λοιπόν, το ζήτημα για τον ελληνικό λαό που θέτει το ΚΚΕ είναι η ανάγκη απεμπλοκής. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή εμπλέκεται με ευθύνη της κυβέρνησης σε αυτή την σύγκρουση απρόβλεπτων διαστάσεων. Σαφής, η βάση της Αλεξανδρούπολης, ολοκληρώστε, γιατί πρέπει να πάμε σε λίγο σε διάλειμμα. Η βάση της Αλεξανδρούπολης και άλλες βάσεις αυτή τη στιγμή είναι κέντρο προώθησης στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε χώρες Ανατολικής Ευρώπης. Είναι κρίσιμο επομένως ζήτημα η απεμπλοκή της χώρας μας από αυτούς τους σχεδιασμούς που τους πληρώνουν οι λαοί. Κύριε Γκιώκα, ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και ο υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας σήμερα στον Α.